Για ένα φράχτη, όπω είδαμε και στο ρεπορτάζ, για καθαρά λόγου πρόληψη ή αποτροπή τη αυξήμενε ροή μεταναστών. Και το έχουμε αναγάγει σε μείζον θέμα, έχω την αισθήση. Το πρόβλημα μα είναι τελικά ο φράχτη ή το γεγονό ότι το 4% του πληθυσμού είναι μετανάστε, του οποίου το κράτο δεν μπορεί και δεν έχει υποδομέ ή του πόρου να του φιλοξενήσει σε αξιοπρεπεί ανθρώπινε συνθήκε. Ε, Μιχάλη, νομίζω ότι μα αρέσει σε αυτόν τον τόπο να βραχικυκλωνόμαστε. Αφορμή ασφαλώ για αυτή τη νέα αντιπαράθεση αποτέλεσε η τοποθέτηση του σειρματοπλέγματο από το Υπουργείο Εσωτερικών σε μια ευαίσθητη περιοχή με στόχο ακριβώ να περιορίσει το πρόβλημα τη εισόδου στη δημοκρατία παράτυπων ή παράνομων, γιατί κινδυνεύει να παρεξηγηθεί και από το επίθετο που θα χρησιμοποιήσει μεταναστών. Λοιπόν, προτού προχωρήσει, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι όμω ένα πρακτικό τρόπο να παρεμποδίσει τι παράνομε ροέ μεταναστών, διότι τα περιοριοθέτηση συνόρων μόνο εμεί τα λέμε στο εσωτερικό. Επειδή μίλησε για, βραχή, για αυτοβραχική Μιχάλη, θα διαφωνήσω. Εξάλλου προημερών πήγα επί τόπου και έχω εικόνα. Πρόκειται για την τοποθέτηση ενό εμποδίου, όπω το είπε και ο Υπουργό Εσωτερικό, το οποίο όμω εύκολα κάποιο μπορεί να παρακάμψει να το κόψει, να το ξυλώσει. Και δεν είναι κατά μήκο τη γραμμή του πυρό, όπω είπε σήμερα και ο πρόεδρο Αναστασιάδης, αλλά εντό περιοχών τι οποίε ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό για να μην δημιουργείται λανθασμένη εικόνα. Το συρπατόπλεγμα που τοποθετήθηκε με δεκάδε ανοίγματα για να μπορούν δικαίω να διέρχονται οι οργοί τη περιοχή, δεν ορίζει την διαχωριστική γραμμή. Συνεπώς είναι μόνο για να δυσκολέψει κάπως αυτές τις παράνομες διελεύσεις και τίποτε άλλο. Και τι έπρεπε να γίνει δηλαδή, να το αφήσουμε ξέφραγο αμπέλι σε μια περιοχή που αποδεδειγμένα κατά γενική νομολογία έχει αυξημένο πρόβλημα. Ασφαλώς όχι. Έπρεπε όμως εδώ και χρόνια ίσως να επιστρατεύσουμε την τεχνολογία εγκαθιστώντας μάτια Μιχάλη σε όλη τη διαχωριστική γραμμή των 180 και πλέον χιλιόμετρων και να μην επικεντρωθούμε στα 5-6 χιλιόμετρα του Αστρομερίτη. Όπως κάνουν και τα σύγχρονα κράτη, μέσα από ένα δίχτυο καμερών και δίκ καμερών θερμικής ανείχνευσης για να είναι χρήσιμες και στο σκοτάδι, οι αρχές της Δημοκρατίας θα έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου την γραμμή και όταν εντοπίζεται παράνομη διέλευση να παρεμβαίνουν για να την αποτρέψουν. Πιο απλά αυτό που έγινε είναι αν όχι τσαπατσοδουλιά, μισοδουλιά, άνευ πρακτικού αποτελέσματος. Εάν θέλει λοιπόν η κυβέρνηση ακόμη και τώρα για να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα, μπορεί και να παρακάμψει και τις διαδικασίες των δημόσιων προσφορών, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας, κάτι που επιτρέπει η σχετική νομοθεσία, τοποθετώντας κάμερες και μόνιτορ παρακολούθησης. Τα υπόλοιπα που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες, είτε το ξύλωμα προχθές του σειρματοπλέγματος από τους ΟΣΔΑΜΕ, είτε το στήσιμο σήμερα από τους Έλληνες της αλληλεγγύης, είναι στο πλαίσιο του να έχουμε να συζητάμε στην καλύτερη Μάλιστα. των περιπτώσεων. Σας ευχαριστούμε.